Λοιπόν, τώρα Κώστα, πάμε να δούμε. Έχουμε και απορίες τηλεθεατών από την επαρχία. Τα αναρτούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτούνται να δούμε και τη φωτογραφία. Πότε θα ολοκληρωθεί, θα τελειώσει αυτός ο δρόμος, το γεφύρι της Άρτας, στη Γιόλ. Ναι, η φωτογραφία είναι παλιά βέβαια. Είναι από το αρχείο μας. Όταν είχε πέσει ο δρόμος, τώρα πλέον είναι στο τελικό στάδιο οι εργασίες. Είχε κλείσει εντελώς τώρα η πρόσβαση για την πόλη Χρυσοχούς και ο λόγος είναι γιατί γίνονται εργασίες στο οδόστρωμα, οι οποίες αναμένεται, είχε προγραμματιστεί ότι θα ολοκληρώνονταν μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μπορεί λίγες ημέρες, 2-3 ημέρες να τους καθυστέρησαν οι προκοπτώσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, οι έντονες προκοπτώσεις, αλλά ισχύει αυτό το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε δοθεί. Προχωρούν οι εργασίες, κανείς αν περνά από εκεί μπορεί να δει να εργάζεται πυρετοδός ο εργολάβος. Αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία λίγα συντόμως τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Και να γίνουν και εκεί εγκαίνια κλπ. Δηλαδή προφορούμε ότι παρόμοια ετοιμάζονται και στην πόλη Χρυσοχούς για έργα. Έτσι να τα εγκαινιάσουν προεκλογικά. Όχι. Έχουν απευθύνει πρόσκληση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εγκαινιάσει έργα τα οποία έγιναν στη διάρκεια της θητείας του. Μάλιστα, κάποια από αυτά είχε προγραμματιστεί, όπως για παράδειγμα το γεροκομείο Ελεούσα του Κίκου που ξεκίνησε να λειτουργεί από πέρυσι. Είχε προγραμματιστεί να γίνει πέρυσι το Δεκέμβριο, αλλά λόγω COVID δεν έγινε. Οπότε τα μαζεύουν τώρα όλα. Και έχουν στείλει επιστολή στο Προεδρικό ζητώντας να ορίσει ημερομηνία για την τέλεση των εγγενείων. Εκτός από την πόλη Χρυσοχούς, σας πληροφορώ ότι θα γίνουν εγγένεια και για το κέντρο υγείας στη Γεροσκήπου, το οποίο επίσης ολοκληρώνεται και προγραμματίζεται η τέλεση των εγγενείων πριν να φύγει από το Προεδρικό ο Νίκος Αναστασιάδης. Πάντως ένα πράγμα, Κώστα μου, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, πόσο σβέλτα λειτουργούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, πόσο εύκολα ολοκληρώνονται έργα που χρειάζονταν πολύ καιρό να γίνουν και στα δημόσια έργα και άλλες υπηρεσίες. Τέλεια. Να είχαμε να ήμασταν πάντα σε προεκλογική. Να μην είχαμε όμως όλο αυτό το. Μακάρι να γίνονται τα έργα και ας είναι και στην προεκλογική περίοδο. Το δυστύχημα είναι ότι οργανώνουμε τις φιέστες σε προεκλογικές περιόδους. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην